Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ένα νέο κομμάτι στο σχεδιασμό της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας προσθέθηκε πρόσφατα από την Αττικό Μετρό. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Πότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ένα νέο κομμάτι, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, προσθέθηκε στο σχεδιασμό της γραμμής 4. Πρόκειται για το τμήμα Άλσος, το οποίο θα ξεκινάει από Άλσος Βεΐκου και θα καταλήγει Πετρούπολη. Περιλαμβάνει 4 νέους σταθμούς. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια, είναι ο Πύργος Βασιλίσσης, είναι το Ήλιον και η Πετρούπολη. Περιοχές που δεν είχαν καθόλου πρόσβαση, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει και δεν είχαν προβλεφθεί και στο αρχικό σχέδιο της Αττικό Μετρό. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν λόγω του ότι είναι πυκνοκατοικημένες. Επίσης, στη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε κατασκευή και του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, οπότε χρειάζεται και πρέπει να περνάει από εκεί. Οπότε οι νέοι αυτοί 4 σταθμοί αναμένεται ότι θα αποφορτίσουν κυκλοφοριακά σημαντικά τις πυκνοκατοικημένες αυτές περιοχές. Τώρα, για να έρθουμε στο τι γίνεται με τη γραμμή 4 του μετρό. Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση του πρώτου τμήματος της γραμμής, γιατί είναι μια μεγάλη γραμμή η οποία κινείται σε 2 ακτίνες, θα περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξη της 35 σταθμούς, είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει τμήματικά. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δημοπράτηση του πρώτου τμήματος, το οποίο είναι το Άλσος Βεΐκου Γουδί. Αυτός είναι ο διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, θα περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς. Ήδη έχουμε 3 κοινοπραξίες οι οποίες διεκδικούν το έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμό 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Πότε αναμένεται. Ο διαγωνισμός λένε ότι ανάδοχο θα έχουμε το 2019, μια πενταετία τουλάχιστον χρειάζεται για να πούμε ότι θα φτάσει, ότι θα έχουμε το πρώτο κομμάτι έτοιμο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες και τα υπόλοιπα κομμάτια του έργου. Να σημειωθεί τέλος ότι έχουμε σε εξέλιξη και το διαγωνισμό που αφορά τις πρόδρομες εργασίες του τμήματος αυτού. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο διαγωνισμός είναι στις 23 Ιουλίου, όταν θα έχουμε ανάδοχο. Τι είναι λοιπόν οι πρόδρομες εργασίες? Σημαίνει ότι θα έχουμε μετακίνηση δικτύων, θα δούμε εργοτάξια μετά από πάρα πολλά χρόνια στους αθηναϊκούς δρόμους.